Αλέξανδρε, όμως έρχομαι σε σένα να δούμε τι τηλεοπτικό ρεπορτάζ μας έχεις φέρει. Τα γυαλιά σου πάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε στον Α. Πάμε στον Α, λοιπόν, να ξετυλίξουμε το ρεπορτάζ. Μία νυν συνεργάτρια της Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά και μία πρώην συνεργάτηδα της Ζήνας Κουτσελίνη, έρχεται με δική της εκπομπή στο κανάλι, παρακαλώ. Στον Α. Νέα εκπομπή, μπράβο. Βεβαίως. Νέα εκπομπή στον Α, λοιπόν, ενημερωτικού κοινωνικού χαρακτήρα, τα οποία θα εξιχνιάζει και δικαστικές υποθέσεις που έχουν ταλανίσει τη χώρα μας, και δεν είναι άλλη από τη Γιώτα Κυπουρού, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν πρώτα με την Τατιάνα Στεφανίδου, μετά συνεργάστηκε με τη Ζήνα Κουτσελίνη, επέστρεψε στην Τατιάνα Στεφανίδου και τώρα θα την δούμε με δική της μηνιαία, να πούμε, και σε εναλλαγή με τις εκπομπές του Σταύρου Θεοδωράκη και του Αντώνης Ρόιτερ, από το δεύτερο μισό της σεζόν. Άρα η συμφωνία εξ αρχής ήταν αυτή, δηλαδή επέστρεψε στον Α για να κάνει μια δική της εκπομπή και για να είναι μαζί με την Τατιάνα? Όχι, όχι. Επέστρεψε έτσι και αλλιώς στον Α για να είναι μαζί με την Τατιάνα, και από εκεί και πέρα, επειδή είναι και βαθιά γνώστης του αστυνομικού ρεπορτάζ, νομίζω ότι της έγινε αυτή η πρόταση. Είναι σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις και το λέω γιατί ήδη βρίσκεται σε διαδικασία έβρεσης συνεργατών, και από εκεί και πέρα όλα θα τελειώσουν το επόμενο χρονικό διάστημα για να μπορεί να ξεκινήσει η εκπομπή με τη νέα χρονιά. Άρα θα είναι η τρίτη αντίστοιχη εκπομπή μετά της Μαρίας Αναστασοπούλου και της Ζήνας. Ακριβώς. Τρίτη εκπομπή έρευνας και θεμάτων. Ενδιαφέρον έχει, γιατί είχαμε χρόνια να δούμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά τα κανάλια και ένα νέο πρόσωπο, έτσι. Γιατί η Γιώτα, εγώ εντάξει, τη γνωρίζω πολύ πάρα πολύ. Καλή, πολύ. Έχετε συνεργαστεί, γιατί και εσείς είστε. Μαζί δεν έχουμε συμπέσει, όχι τυχαία. Δηλαδή, όταν έφυγε η Γιώτα, πήγα εγώ στην Τατιάνα. Όταν έφυγα εγώ από την Τατιάνα, επέστρεψε η Γιώτα στην Τατιάνα από τη Ζήνα Κουτσελίνη. Δεν τυχαίο. Εγώ την έχω συναντήσει πάρα πολύ στο ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ώρες επί ώρων μαζί στα δικαστήρια. Μπορώ να σου πω ότι είναι και δικηγόρος. Έχει τελειώσει και αυτή τη νομική της Κομωτινής. Είναι πάρα πολύ επίμονη και καλή ρεπόρτερ. Καλό αυτό. Πάρα πολύ. Είναι επίμονη, θα είναι καλή. Κάτι που και ξέρει πολύ καλά το Μάλιστα. δικαστικό ρεπορτάζ. Μένουμε στον Α και πάμε σε ένα project το οποίο περνάει δύσκολα από πέρσι και μάλλον συνεχίζει να περνάει. Μιλάω για το Secret Song. Το οποίο, εάν θυμάστε καλά, από την περσινή σεζόν ήταν να βγει γύρω στο δεύτερο μισό της σεζόν. Τελικά αυτό δεν έγινε. Έχουν γυριστεί δύο επεισόδια, να σας πω, μέσα στο καλοκαίρι, παράλληλα μάλιστα με το Just the Two of Us, όταν και τελείωνε το καλοκαίρι. Από εκεί πέρα όμως δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στο κανάλι για το πότε θα βγουν αυτά τα δύο επεισόδια. Και έχουν μπει και στον πάγο τα υπόλοιπα. Γιατί? Διότι αφενός τα γυρίσματα γίνονται όπου γίνεται τώρα και το Fame Story, επομένως δεν μπορεί να γίνουν. Η ομάδα της εκπομπής έχει τελείως διαλυθεί και από εκεί πέρα, εάν ξεκινήσουν ξανά τα γυρίσματα, θα ήταν στο β' μισό της σεζόν, όπου όμως θα υπάρχει το Just the Two of Us. Είναι παραγωγής του Νίκου Κλόνη και αυτή η εκπομπή. Είναι παραγωγής του Νίκου Κλόνη. Είναι παραγωγής και τα επεισόδια που γύρισαν, ξέρω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Πολύ καλό. Ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, είναι κρίμα αυτή η εκπομπή να μην ξαναστηθεί να γίνει, γιατί είναι πραγματικά ιδιαίτερη εκπομπή. Και η Ναταλία, πολύ καλή τώρα. Και όντως, νομίζω και με το Μαρκουλάκι το επεισόδιο. Και είναι γενικά πολύ ωραία εκπομπή. Αυτό που λένε οι πηγές μας είναι το εξής, ότι και στο εξωτερικό, δηλαδή στη Γαλλία με τον Νίκο Αϊάγα, έτσι παίζουν τα επεισόδια. Δηλαδή, επειδή είναι εορταστικά και εορταστικού χαρακτήρα, δεν είναι ότι το show είναι εβδομαδιαίο και πρέπει να βγει για 8 συνεχείς εβδομάδες. Και λέω 8 συνεχείς εβδομάδες γιατί είναι 8 τα επεισόδια. Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως, το να μείνεις στα δύο επεισόδια και να βγουν κάποια στιγμή, από εκεί και πέρα δεν έχεις τα υπόλοιπα. Έπρεπε, ζητούμενο λοιπόν θα ήταν, με παρουσιάστρια βεβαίως την Ναταλία Γερμανού, να είχαν κάβα. Ακριβώς. Κάποια επεισόδια, 4-5, να ξεκινούσε η ροή και μετά σιγά σιγά να προχωρούσαν στα επόμενα γυρίσματα. Τώρα βέβαια υπάρχει αυτό το αγκάθι, ότι κάτι το οποίο είναι περσινό, δεν ξέρεις πώς θα πάει φέτος, ναι, αν μπορείς μετά να κάνεις την προβολή. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι αφιερωματικά αυτά που γίνονται σε κάποια πρόσωπα, με Σωστά. καλεσμένους πολλούς, ναι. βασισμένοι στο κεντρικό καλεσμένο. Προσώπου, ναι. Και κάπως μετά έτσι ανοίγει και στα επόμενα. Δηλαδή, έχει σχέση το ένα επεισόδιο με το άλλο, Άρα. Βάσει των καλεσμένων. Σαν project βέβαια, ούτως ή άλλως είναι πολύ δύσκολο αυτό σε μια Ελλάδα που δεν έχουμε πάρα πολλά πρόσωπα. Όχι. Όμως έχουν βρει 8 με 10 πρόσωπα, στα οποία είχαν λοκάρει και νομίζω είχαν σχεδόν συμφωνηθεί. 8 προσωπικότητες πολύ σημαντικές. Ήταν ο Μαρκουλάκης μία από αυτές, ο Σταμάτης Κραουνάκης,
κάποιοι ηθοποιοί πολύ σημαντικοί, δηλαδή τα πρόσωπα αυτά τα οποία και η Ναταλία είχε διαπραγματευτεί και είχε μιλήσει. Υπάρχουν 8 με 10 πολύ δυνατά πρόσωπα που αντέχουν να τους κάνεις αφιερωματικές εκπομπές με επίσης πολύ δυνατούς καλεσμένους, γιατί δεν είναι ότι θα φέρεις, ξέρω εγώ, το Σταμάτη Κορονάκη, λόγω παράδειγμα, και θα έχεις καλεσμένο εμένα. Είναι όλοι οι καλεσμένοι που θα φυγούνται και θα τραγουδάνε τη ζωή τους. Δηλαδή, όντως μια πολύ κεντυμένη και ωραία. Να πω πάνω σε αυτό που λες, Λάμπρο, ότι και οι καλεσμένοι σε εισαγωγικά καίγονται. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, αν εμφανιστεί κάποιος στο αφιερωματικό επεισόδιο, παράδειγμα, του Σταμάτη Κορονάκη, δανείζομαι τώρα. Ναι, δανεικό. Δεν μπορεί να εμφανιστεί ξανά κάπου αλλού. Επομένως, σε αυτό που λέμε ότι μειώνονται και τα πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στο show, είναι αλήθεια. Ναι, άρα το ρεπορτάζ αυτό που έχεις είναι ότι προς το παρόν μπαίνει στο πάγο. Προς το παρόν μπαίνει στον πάγο, μπορεί να προβληθούν τα δύο επεισόδια που έχουν γυριστεί, απλά από εκεί πέρα η συνέχεια αγνοείται. Πάντως έχουν γυριστεί, ξέρω και τρία πρόσωπα. Δεν είναι από χρόνο. Και στα κλάνα. Όχι, ναι. Δανδουλάκι, Μαρκουλάκι, Σπαγκιζίνα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι. Βλέπω ένα quiz εδώ. Πρώτη φορά μας φέρνεις ένα quiz. Υπάρχει ένα quiz, ναι, στο οποίο εντάξει, μάλλον θα δώσουμε την απάντηση. Υπάρχει μία εκπομπή η οποία εξεράγει εχθές. Εξεράγει κυριολεκτικά με την έννοια ότι υπήρχε αναβρασμός. Ναι. Διότι σε πρόγραμμα του καναλιού στο οποίο βρίσκεται, ναι, ένα βραδινό reality, υπάρχει ένα βίντεο το οποίο συζητάμε όλοι μας εδώ και πολλές μέρες για το αν θα παίξει, πού θα παίξει, πότε θα παίξει. Τελικά έπαιξε σε άλλη εκπομπή, στην ίδια ζώνη και σε άλλο, κανάλι. Επομένως, αυτό προκάλεσε και τον, τον αναβρασμό της. Νομίζω ήσουν πολύ γλαφυρός στην περιγραφή σου. Το όνομα της εκπομπής έχει δύο ίδια συστατικά. Ναι. Ναι. Α, εντάξει. Καταλάβαμε. Εγώ το κατάλαβα. Λοιπόν, μιλάμε για, μιλάμε για το Fame Story και το βίντεο, το γνωστό, με την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη και την Χριστίνα την Παίκτρια. Αυτό λοιπόν το βίντεο το είχε προμοτάρει και ο Νίκος Κοκλώνης ότι πρόκειται να παίξει κάπου. Τελικά έπαιξε στην εκπομπή Super Κατερίνα, δεν έπαιξε στο Breakfast του Star, που είναι και το κανάλι που προβάλλει το Fame Story. Το θέλανε. Το θέλανε πολύ, ναι. Και να πω όμως ότι η αλήθεια είναι ότι όπως έχουμε δει μέχρι και τώρα, στο Breakfast at Star παίζουν πιο πολύ πλάνα της Φάρμας, και στη Σούπερ Κατερίνα παίζουν πιο πολύ πλάνα του Fame Story. Επομένως, για μένα, αυτή η απόφαση, όσο και αν καταλαβαίνω την πρωινή εκπομπή του Star, νομίζω ότι ήταν αποτέλεσμα το οποίο το περίμεναν. Εντάξει, εμένα αλλού πήγε το μυαλό μου πάντως. Τι? Εγώ εννοούσα το πρωινό σουσού. Γιατί είναι και αυτό παραγωγή του. Ναι, είναι και αυτό. Ναι, αλλά οι άλλοι είναι στο ίδιο κανάλι. Οι άλλοι είναι στο ίδιο κανάλι, θα συμφωνήσω με σένα βέβαια.